Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινούν μέσα στον μήνα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που αφορά περίπου 9.000 προσλήψεις σε 56 δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας. Στο πρόγραμμα αυτό, οι μισθοί για πρώτη φορά θα υπολογιστούν επί του νέου μεικτού κατώτατου μισθού των 650 ευρώ και θα περιλαμβάνει 8μηνη απασχόληση και κατάρτιση. Συγκεκριμένα θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω, ενώ θα έχουν προτεραιότητα οι μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 12 μηνών και μάλιστα οι άνω των 45 και 55 ετών, οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση. Γιατρός άξε την περιουσία του μέσα σε 2 χρόνια κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέτοχος εταιρείας δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 2,2 εκατομμύριων ευρώ. Αυτές είναι μερικές από τις υποθέσεις που αποκάλυψαν την προηγούμενη χρονιά οι έλεγχοι για την προσάξη περιουσίας φορολογουμένων που διενεργεί η ΑΔΕ και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και φέτος. Στόχος των ελεγκτών είναι να εντοπιστούν αδικαιολόγητες αυξήσεις περιουσίας προηγούμενων ετών που θα πρέπει να φορολογηθούν. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι τραπεζικοί λογαριασμοί φορολογουμένων που φούσκωσαν τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να είναι προφανής η αιτία. Τον δρόμο στις επενδύσεις για το φυσικό αέριο, σε έργα τα οποία πριν από λίγα χρόνια δεν φανταζόταν κανείς ότι θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, ανοίγει η Πρόμεθαν, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ενώ τα project της αφορούν μεταξύ άλλων σε εικονικούς αγωγούς αλλά και στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης, Ανέστης Αγγελίδης, μιλά στο insider.gr για τις επενδύσεις που υλοποιεί η επιχείρηση, αλλά και για το όραμα της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο, όπως είναι αυτός της ενέργειας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνεται σε 649,64 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,38% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.